Καλό μεσημέρι από τον όμορφο Άγιο Νικόλαο. Εδώ στο πιο όμορφο, στο πιο γραφικό σημείο αναφοράς για τα δεδομένα του νησιού μας, νομίζω γενικότερα, η λίμνη πουλισμένη. Εδώ που λαμβάνουν χώρα πλήθος δράσεων, τόσο αθλητικών όσο και πολιτιστικών όσο και γενικότερα. Είναι σημείο αναφοράς και σημείο συνάντησης όμορφων ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά η εκπομπή μας να έχει φύγει από το Ηράκλειο, να έχει ανοίξει τα φτερά της, να έχει πάρει τις βαλίτσες της και να είμαστε εδώ. Για περίπου 2,5 ώρες ζωντανά εκπέμπουμε και μεταδίδουμε τον παλμό τόσο των δρόμενων όσο και των ανθρώπων που τα πλαισιώνουν. Άγιος Νικόλαος Cliff Diving, μετράμε αντίστροφα. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μια σημαντική διεθνούς αναγνώρισης διοργάνωση, η οποία λαμβάνει χώρα, πλαισιώνεται όμως και μουσικά από ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο project με την υπογραφή της ομάδας του Πέτρου Κούρτη, με τον οποίο θα συνομιλήσω σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και μας συνδέουν και πολλά από ό,τι φαίνεται. Προτείνω όμως να πάρουμε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε και θα ακούσουμε. Για να δούμε. Καλώς τους! Έκαναν θόρυβο, έκαναν φασαρία με το δικό τους τρόπο. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν την προσοχή μας. Είναι οι καλλιτέχνες, οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ομάδα του Πέτρου Κούρτη και η ομάδα που θα πλαισιώσει και μαζί με άλλους καλλιτέχνες, θεωρώ, αυτή την απίστευτη διοργάνωση, Άγιος Νικόλαος Cliff Diving. Λοιπόν, συνήθως λένε για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για ποιον βαράει η καμπάνα. Εγώ θα πω για ποιον βαράνε τα τύμπανα, ελπίζω για μας. Θέλουμε την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας καλωσορίσω, γιατί στη συνέχεια θα ξαναπάρουμε μια γεύση από το ταλέντο σας και από αυτό το οποίο έχετε ετοιμάσει για απόψε, αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, Άγιος Νικόλαος Cliff Diving. Να καλωσορίσω όμως τον Πέτρο Κούρτη, τον ηθικό αυτούργο κατά κάποιο τρόπο. Καλώς ήρθες, Πέτρο. Καλησπέρα, καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα Άγιε Νικόλαε, καλησπέρα Cliff Diving. Είμαστε εδώ μια μεγάλη ομάδα καλλιτεχνών που έχουμε έρθει από την Αθήνα με πάρα πολύ αγάπη για να στήσουμε κάτι ξεχωριστό. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε ένα μεγάλο επιτελείο, απλά ξεκινήσαμε δίνοντας ρυθμό και πιστεύοντας ότι αυτό το ρυθμό θα τον ακολουθήσει και ο Άγιος Νικόλαος και όλη η Κρήτη και θα πάει μακριά σε όλη την Ελλάδα, με ένα μήνυμα ότι και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός πρέπει να ζουν και να κατοικούν μαζί και ιδιαίτερα σε μια φιλόξενη Κρήτη που μας έχει αγκαλιάσει και μας και πιστεύω και όλο τον κόσμο όλα αυτά τα 4 τελευταία χρόνια. Πρέπει να σου πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και γιατί βλέπω μια φωτεινή Ελλάδα που τελικά ξυπνάει και θέλει και μπορεί τελικά να κάνει δημιουργικά πράγματα. Μιλάς για μια φωτεινή Ελλάδα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο συστήνοντάς σε στον κόσμο, τον κόσμο που ίσως να μην γνωρίζει ή να αναρωτιέται πού το ξέρω εγώ αυτόν. Και να πάμε πίσω στο 2004, στην επίσημη τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και να σε θυμηθούμε, γιατί ουσιαστικά από τότε νομίζω ότι έγινε το ουσιώδες τελικά βάπτισμα του πυρός για τον υπόλοιπο κόσμο, για το ευρύ κοινό, που σε γνωρίσαμε, σε αγαπήσαμε και από τότε θεωρώ ότι ξεκίνησε και διακτηνώθηκε μια πολύ σημαντική
πορεία, στα διαδρομές επαγγελματικής, με πολλά φωτεινά βήματα, για να χρησιμοποιήσω την έκφρασή σου, σε μια φωτεινή Ελλάδα, αλλά και γενικότερα διεθνή βήματα. Και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ ανήσυχο πνεύμα ο Πέτρος Κούρτης, που δεν σταματά, δεν εφησυχάζει και συμπαρασύρει στους ρυθμούς του και άλλο κόσμο, ιδιαίτερος ευρηματικό και ιδιαίτερος καινοτόμο και γιατί όχι, σίγουρα ταλαντούχο, με διαφορετικούς πειραματισμούς, διαφορετικά project κάθε φορά, πάντοτε προσαρμοσμένα σε τι, στους ήχους που μπορούν να παραχθούν μέσα από κρουστά. Όχι τόσο μέσα από κρουστά. Η αγωνία και η ανάγκη μου γενικότερα σαν μουσικός και ελπίζω να κάποια στιγμή να μπορώ να κατέχω και το τίτλο του καλλιτέχνη, όπως είναι πολύ βαρύς γενικότερα, αλλά αυτό που με αφορά είναι οτιδήποτε μπορεί να συγκινεί, είτε χτυπώντας το σώμα σου, είτε χτυπώντας ένα αντικείμενο. Αυτό που με έχει διδάξει η ίδια μου η ζωή είναι ότι από την καρδιά που κουβαλάω και που μου δίνει ζωή, μπορώ να παράγω αισθητική. Αυτό διδάχτηκα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ναι, η Ολυμπιάδα ήταν ένα φωτεινό σημείο για μένα. Δεν ήταν το μοναδικό, με την έννοια του ότι προϋπήρχα πριν την Ολυμπιάδα και φρόντισα να υπάρχω και μετά την Ολυμπιάδα. Ασφαλώς. Ναι, είναι ένα σταθμός βασικά, γιατί γνώρισα ένα πολύ φωτεινό Έλληνα, που ήταν ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ήταν ένας μέντορας, ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός εξαιρετικού Έλληνα, ο οποίος με δίδαξε ουσιαστικά ότι θέλει πολύ πίστη, πολύ υπομονή για να περάσει προς τα έξω μια εντελώς διαφορετική άποψη σε σχέση με τη χώρα μας και σε σχέση με τον πολιτισμό της χώρας που υπάρχει και απλά μερικές φορές δεν βγαίνει ποτέ στην επιφάνεια. Ο πολιτισμός της χώρας που υπάρχει και που υπήρχε, που θα συνεχίσει να υπάρχει όμως, γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε τα πρώτα βήματα, έτσι, την κοιτίδα της γέννησης πολλών τεχνών, πολλών μορφών και ειδών τέχνης και σίγουρα και της μουσικής. Το να παράγεις, μάλλον το να σκέπτεσαι με ποιους τρόπους διαφορετικούς και να εντοπίζεις τρόπους ακόμα και με το ίδιο το ανθρώπινο σώμα, αξιοποιώντας το, να παράγεις ήχους, πόσο καινοτόμο και πόσο έτσι διαδραστικό μπορεί να γίνει και βιωματικό. Σίγουρα. Είναι απόλυτα βιωματικό, καταρχήν γιατί δεν χρειάζεται να κουβαλάς κανένα μουσικό όργανο. Το κουβαλάς πάνω σου, μπορείς να εκφράσεις ανά πάση στιγμή. Αυτό είναι ένα μέσο, ένα από τα μέσα που χρησιμοποιώ κατά καιρούς γενικά να πειραματίζομαι. Αλλά αυτό που πραγματικά ήρθα να κάνω εδώ και αυτό που πρεσβεύω γενικά σαν άνθρωπος είναι ότι πρέπει να έχουμε μάτια ανοιχτά και αυτιά ανοιχτά, να ακούμε όλους τους ήχους που υπάρχουν στη φύση. Και αυτό με μαγεύει εδώ πέρα. Δηλαδή, ήρθα, αμέσως δέχτηκα μια πρόσκληση, επειδή ακριβώς υπάρχει το θαλασσινό στοιχείο, ας πούμε. Το οποίο ούτως ή άλλως είναι συνυφασμένο με τη δική σου πορεία, γεννημένος στη Λευκάδα. Το ξέρεις ότι είμαστε σχεδόν συντοπίτες. Το ξέρεις ότι και εγώ είμαι από εκείνα τα μέρη, τα ωραία, τα αγαπημένα, από την Πρέβεζα. Το ανακάλυψα πριν μερικά δευτερόλεπτα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθες εδώ και που πραγματικά γενικά περνάς ένα μήνυμα από την άλλη άκρη της Ελλάδος. Και χαίρομαι και γι' αυτό και χαίρομαι γενικά που τελικά η Ελλάδα ενώνεται και υπάρχει αυτό το δίκτυο που οι άνθρωποι πια έχουν ανοίξει μια αγκαλιά μεταξύ τους και συνυπάρχουν και ζητάνε βοήθεια μερικές φορές. Και τέλος πάντων συμβαίνει κάτι τα τελευταία χρόνια που δεν το περίμενα όταν ξεκινάγα κι εγώ. Δηλαδή ότι ναι, μπορούμε να συνυπάρχουμε μαζί. Δεν υπάρχει η Κρήτη για τους Κρητικούς και η Λευκάδα για τους Λευκαδίτες. Mm-hmm. Υπάρχει η Ελλάδα για τους Έλληνες και υπάρχει κάποιος τύπος από τη Λευκάδα ή από την Καρδίτσα που μπορεί να έρθει να πει κάτι στο cliff diving τελικά. Και αυτό είναι πρόταση. Γιατί δεν χρειάζεται να χορεύεις κρητικούς χορούς για να αισθάνεσαι αγάπη για τους Κρητικούς. Δεν χρειάζεται να είσαι επτανήσιος για να ακούς μαντολινάτες, ας πούμε. Mm-hmm. Γενικά έχει ενωθεί με ένα περίεργο τρόπο. Ίσως να βοήθησε και η κρίση, με συγχωρείς που αναφέρομαι σε αυτό. Με την έννοια του ότι νιώσαμε περισσότερο την ανάγκη να έρθουμε πιο κοντά. Και οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες όμως έχετε ένα. Εγώ σε συγκαταλέγω σε αυτούς, ακόμα κι αν εσύ ταπεινά και με μετριοφροσύνη, μετριοπάθεια και προσγειωμένα μου είπες στην αρχή, μακάρι κάποια στιγμή να συγκαταλέγω σε αυτούς. Επίτρεψέ μου όμως να σε συγκαταλέξω και να σου πω ότι οι καλλιτέχνες έχετε και μια μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη απέναντι σε όλο τον κόσμο, γιατί σαν άνθρωποι του πνεύματος, έτσι, άνθρωποι της τέχνης, έχετε τα κριτήριά σας τόσο τα αισθητικά, όσο και γενικότερα την αντιληπτικότητά σας ενεργοποιημένη, με αποτέλεσμα να αφυπνίζετε ακόμα και όλους εμάς τους ανθρώπους που κάποιες στιγμές λίγο
πέφτουμε. Μίλησες για κρίση και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο αυτό συντάραξε σε θέμελα την καθημερινότητα των ανθρώπων, την ιδιοσυγκρασία τους και γενικότερα το πρίσμα που βλέπουν τα πράγματα. Η τέχνη μπορεί να εξομαλύνει και η μουσική εν προκειμένου, μπορεί να εξομαλύνει τόσο την ψυχή μας, όσο και να μας δώσει διόδους. Και αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη ευθύνη η δική σας που κάνετε το κάτι διαφορετικό και συμπαρασύρετε κόσμο ή τουλάχιστον τους δίνετε μια αίσθηση μιας ελπίδας, μιας πιο φωτεινής εκδοχής των πραγμάτων. Πρέπει να είναι ευθύνη και επίσης πρέπει να είναι κάτι παραπάνω, πρέπει να είναι αποστολή. Είναι αποστολή τελικά το να είσαι καλλιτέχνης. Όταν διαχωρίζω το ρόλο του μουσικού από τον καλλιτέχνη, θεωρώ και έμαθα μέσα από όλα αυτά τα χρόνια ότι ο καλλιτέχνης ξεπερνάει τον εκτελεστή μουσικό οργάνο. Είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με το φως, που έχει σχέση με τη λογοτεχνία, που έχει σχέση γενικότερα με τον ήχο, με την αισθητική. Ο καλλιτέχνης μπορεί να γεννάει συναισθήματα. Ο μουσικός εκτελεί τα συναισθήματα ενός ιδιαίτερου καλλιτέχνη, ο οποίος προστάζει κάτι σε σχέση σαν μαέστρος καλός, και είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι καλλιτεχνικός δημιουργός. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να έχεις ένα τέτοιο τίτλο. Λοιπόν, όμως, μιλώντας για την πολλή δουλειά και με όλα αυτά τα φόντα και τα προσόντα, κατάφερες να κάνεις μια δική σου ομάδα παραγωγής στην Art Venture και να διακτηνώνεις το μήνυμά σου σε διαφορετικά σημεία, σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά. Και μάλιστα, βραβευτήκατε για κάτι εξαιρετικά καινοτόμο και ιδιαίτερο, κάποια camps. Τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτά, γιατί θα ξαναπάμε προς το Ιόνιο αυτή τη φορά, θα επανέλθουμε εκεί στα δικά μας μέρη και θα ήθελα να μας πεις τι περιλαμβάνει. Αναφέρεται και απευθύνεται σε ενήλικες. Απευθύνεται γενικά σε φιλότεχνους, σε καλλιτέχνες, σε εκπαιδευτικούς, σε ανθρώπους που αγαπάνε την τέχνη και τη φύση. Το Art Venture Camp είναι μια καλλιτεχνική οδύσσια που συμβαίνει στο Ιόνιο. Σύνδεξη δύο λέξεων, της τέχνης και της περιπέτειας. Και της περιπέτειας. Η τέχνη μπορεί να γίνει περιπέτεια. Η ίδια η τέχνη είναι περιπέτεια. Είναι περιπέτεια. Η ίδια η τέχνη είναι μια τεράστια περιπέτεια, πολλές φορές μοναχική, αλλά που τελικά ενώνει όλο τον κόσμο σε μια παγκόσμια περιπέτεια συναισθημάτων και γενικά συγκινήσεων. Σημασία έχει το Art Venture Camp με συντροφεύει τα 6 τελευταία χρόνια στη μεγάλη μου αγάπη που είναι ο τόπος μου, η Λευκάδα, και η ιστιοπλοεία και η θάλασσα και η φύση. Ενώνει ουσιαστικά δύο πράγματα και δεν ζητάει πολλά. Ζητάει μόνο ανθρώπους με ανοιχτή καρδιά και αγκαλιά να δεχθούν τον εαυτό τους. Ταξιδεύουν, τι ακριβώς κάνουν, για πες μας σύντομα, πλην όμως περιεκτικά. Ταξιδεύουν 7 μέρες στο Ιόνιο, ξεκινώντας από το λιμάνι της Λευκάδος. 7 άνισα παίζει ρόλο ή... Ίσως. Γιατί όχι. Γενικά το 7 είναι ένας περίεργος αριθμός. Και αγαπητός. Ελπίζω, ναι. Γούρικος. Εμένα με βοήθησε γενικά να εκπαιδευτώ σε όλο αυτό το κομμάτι, στο πώς να έρχομαι πιο κοντά στους ανθρώπους μέσα από τη μουσική και μέσα γενικότερα από την τέχνη. Βοηθάει και το νησί μου, βοηθάει γενικότερα και ένα άλλο είδος τουρισμού που έχει σχέση με το βιωματικό τουρισμό και γι' αυτό είμαι περήφανος, απλά επειδή φέτος πήραμε το χρυσό βραβείο στα βραβεία τουρισμού, στο βιωματικό τουρισμό, και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ταξιδεύουν 7 μέρες με εστιοπλοϊκά και κάνετε σταθμούς και στάσεις. Σταθμούς σε διαφορετικά νησιά. Ανταποδοτικά. Φέτος εντάξαμε, κάνουμε μαθήματα και φέτος εντάξαμε ένα καινούριο πρόγραμμα που λέγεται Give Back Day. Προσφέρουμε ανταποδοτικά σε όσα λιμάνια δένουν τα σκάφη μας, μαθήματα για τα μικρά παιδιά και τους ενήλικες, και από τους εκπαιδευτές και από διάφορους ανθρώπους που είναι συμμετέχοντες αλλά που είναι πάρα πολύ καλοί σε κάποιο είδος. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω, επειδή η ομάδα έχει πάρει τη θέση της, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πούμε στον κόσμο ότι θα σας απολαύσει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή εδώ ο Άγιος Νικόλαος, σημείο αναφοράς, με πολλές εκπλήξεις που έχετε ετοιμάσει και ιδιαίτερα. Θέλω να πω, ναι, συγγνώμη που διακόπτω, χίλια συγγνώμη. Θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε ετοιμάσει είναι πάρα πολύ συναισθηματικό και έχει άμεση σχέση με τους ανθρώπους που ετοιμάζουν το cliff diving. Αυτό που με ενέπνευσε είναι και η θάλασσα και το αθλητικό γεγονός, αλλά και ουσιαστικά ο χώρος που έχει μια περίεργη ενέργεια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όσοι έρθουν εδώ θα δουν πράγματα που φτιάξαμε με πολύ αγάπη σε επίπεδο καλλιτεχνικών δρόμενων, όχι τόσο θεματικών, αλλά θεαματικών. Γι' αυτό τους προσκαλώ με πολύ αγάπη να αγκαλιάσουν και την εκδήλωση και τον Άγιο Νικόλαο που είναι εξαιρετικός, και εγώ σε ευχαριστώ και ό,τι ώρα θες δίνουμε τη σκυτάλη σε ένα τελευταίο κομμάτι στα παιδιά. Ασφαλώς. Πριν τη δώσουμε όμως τη σκυτάλη, να πούμε ότι μιλώντας για τους ήχους και για αυτή την ενέργεια του χώρου, οι ήχοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ακούγονται σε εμάς είναι αφενός ο παφλασμός της θάλασσας, το κύμα που μπορεί να χτυπήσει, να κουμπίσει τη βάρκα, το κορμί του βράχου, τον αέρα φυσικά, τα πουλιά, τα τζιτζίκια, όλους αυτούς τους όμορφους ήχους που μπλέκονται με τους ήχους της πόλης, των ανθρώπων, της κινητικότητάς τους, ακόμα και από το μικρό άγγιγμα, όλα αυτά
αυτά, αν μπορείς να τα απομονώσεις, να τα αφομοιώσεις και τελικά να τα απολαύσεις, μπορείς να καταλάβεις πόσο μαγική είναι η ζωή γενικότερα, πόσο μαγική μπορεί να καταστεί η καθημερινότητα των ανθρώπων και πόσο όμορφο είναι τα απλά καθημερινά πράγματα να τα εκτιμάμε τελικά. Πρέπει να τα εκτιμάμε και να ξέρεις ότι είναι δύσκολο να είσαι καλός ακροατής. Πρέπει με τρόπο να περάσουμε στον κόσμο ότι είναι δικιά τους και προσωπική υπόθεση το να ακούν σωστά και να δουλεύουν σωστά για τον ίδιο τους τον τόπο. Δηλαδή το μήνυμά μου είναι ακούστε σωστά τη μουσική όπως έρχεται στα αυτιά σας και λατρέψτε τον ίδιο σας τον τόπο γιατί αυτό είστε εσείς. Και καθένας το εισπράττει διαφορετικά. Το αποτέλεσμα όμως αθρηστικά εκτιμάται σε κάτι πολύ μεγαλειώδες. Λοιπόν, να απολαύσουμε την ομάδα σου. Μπορούμε να αρχίσουμε. Μαζί με τη συνδρομή της μιας εκπληκτικής βιολονίστα, μαζί μας σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Εκπληκτική φαντάζομαι και μουσικά, αλλά και από άποψη σωματοδομής. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συγκεντρωθούμε στους ήχους τους οποίους θα παράξει. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Τι συγκλονιστικό ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε. Συγχαρητήρια. Μην φύγετε, μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας. Και τι ωραία ενέργεια. Καταρχήν, πες μου το όνομα της κυρίας, Πέτρο. Είναι η Νεφέλη Μαρκάκη. Παναγία μου, καταρχήν και να μην σε άκουγα, λέω αν δεν, και μόνο που σε έβλεπα, σε χάζευα. Τι κορμί είναι αυτό. Συγγνώμη αγόρια που δεν σας δίνω προσοχή, αλλά έχω πάθει την πλάκα. Η Νεφέλη θα είναι μια τρελή έκπληξη για όποιον έρθει, γιατί δεν παίζει μόνο βιολί, είναι μια φοβερή performer, έχει μια φοβερή δικιά της ομάδα, εξαιρετική στην Αθήνα, την Νεφελόπετρα, που τα παιδιά είναι μαγικά και γενικά οτιδήποτε φτιάχνουν, πρέπει να σας πω βέβαια και πρέπει να το δώσω αυτό το credit, ότι αυτή είναι μια σύνθεση μιας εκπληκτικής βιολονίστα από την Κρήτη, που εγώ έκανα όλη τη διασκευή, της Μαρίας Μανουσάκη από τα Χανιά. Και το παίζουμε τιμή Σένεκεν. Σε χαιρετάμε, Μαρία, αν είσαι κάπου εδώ κοντά. Λοιπόν, χαιρετάμε όμως και όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με ενημερώνουν ότι ο χρόνος τρέχει και πρέπει να αποχαιρετήσω. Άγιος Νικόλαος, Cliff Diving. Μουσικά πλαισιώνεται με πάρα πολλά δρόμενα και εκπλήξεις. Με τον καλύτερο τρόπο, λοιπόν. Και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε όλους. Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα στο σπίτι μας. Επιστρέφουμε την καρδιά. Μην με ρωτάτε τώρα, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ευχηθούμε σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα και μια ολόκληρη εβδομάδα για κάθε μέρα, 2,5 ώρες ήσασταν στη δική μας τηλεοπτική συντροφιά. Ευχαριστούμε το Δήμο Αγίου Νικολάου, τα έπιπλα Bed & Sofa που πλαισίωσαν το σκηνικό μας, τη σχολή χορού Dance Project της Χαρούλας Τζορμπατζάκη και φυσικά την υπέροχη ομάδα. Πέτρο Κούρτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κάθε επιτυχία σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Επιμένω Ελλάδα. Έτσι, σε μια σκοτεινή υπέροχη Ελλάδα. Αγαπάω Λευκάδα, αγαπάμε.